Καθημερινό είναι το φαινόμενο των μεταναστευτικών ροών στα νότια της Κρήτης, χωρίς ωστόσο αυτό αριθμητικά να προβληματίζει έντονα, αφού την ίδια ώρα στο Ανατολικό Αιγαίο και πάλι η αύξηση σε σχέση με πέρυσι φτάνει το 100%. Υπάρχει αύξηση των ροών περίπου στο Ανατολικό Αιγαίο της τάξης του 100%. Όμως, ταυτόχρονα, επειδή δουλεύει το, το σύστημα των επιστροφών, το πρώτο επτάμεινο του 2024, 4.000 περίπου 100 παράνομοι μετανάστες, επέστρεψαν στις πατρίδες τους. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ναι υπάρχει αύξηση, Όμω είναι η αύξηση απόλυτα διαχειρίσιμη. Τόσο αυτό που γίνεται στο Ανατολικό Αιγαίο, όσο και αυτό που γίνεται με τον μεταναστευτικό στην Κρήτη, δεν δείχνει σε αυτή τουλάχιστον τη φάση να οδηγεί στην ανάγκη λήψη επιπλέον μέτρων. Όπω σημείωσε από το Εράκλο υπουργό Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική, ο οποίο ξεκαθάρισε πω η επίπονη και ακούραστη προσπάθεια των λιμενικών μέσα στα επόμενα χρόνια θα ενισχυθεί από εξοπλισμό, ο οποίο θα φτάσει συνολικά τα 800 εκατομμύρια. Προσαρμοζόμαστε στι νέε καταστάσει και αντιμετωπίζουμε ε, με το καλύτερο δυνατό τρόπο την κρίση του μεταναστευτικού. Δεν ε, ε, τρέφουμε αυταπάτες. Γνωρίζουμε ότι απέναντι η Τουρκία έχει 4,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, η Αίγυπτο 9 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες. Άρα ε, ε, προετοιμαζόμαστε και για το κακό σενάριο. Ο κύριος Γκίκας άνοιξε τις εργασίες σε μιναρίου της Ένωσης Μεσογειακών Λιμένων που πραγματοποιήθηκε στο Εράκλειο, Αναδεικνύοντα τον κομβικό στόχο των περιφερειακών λιμανιών συνολικά για την οικονομία και δι' του λιμένα Ηρακλείου, που στόχο είναι, μετά και τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου στον όμιλο Γκριμάλντι, να περάσει σε μια νέα εποχή ανάπτυξη. Στόχο τη κυβέρνησή μα είναι η Κρήτη, με μεγάλα έργα υποδομή, να γίνει πραγματικά μοχλό ανάπτυξη για όλη την ευρύτερη περιοχή. Ε, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και για τη χώρα μας, με το αεροδρόμιο που θα γίνει, με το α, λιμάνι εδώ, ε, με τι υποδομέ ε, στα Χανιάλα και αλλού, ε, η Κρήτη μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το Ιράκτιο πάντα πρωτοπόρο, ειδικά το όραμα του πράσινου μετασχηματισμού και τη πράσινη μετάβαση αποτελούσε πάντοτε προτεραιότητά μα και θα είναι και η πρώτη μα προτεραιότητα την επόμενη μέρα μετά την ιδιωτικοποίηση του λιμένου Ιράκτιου. Στο σεμινάριο παραβρέθηκε και η νέα πρόεδρο τη Ένωση Λιμένων Κουραζιέρα Μεσογείου. Που σημείωσε, ένα μεγάλο μέρο των επισκεπτών κρουαζιέρα επιστρέφουν για κανονικέ διακοπέ στα μέρη που βλέπουν στην ολιγόρη διαμονή του, ενισχύοντα σημαντικά το ρεύμα όχι κυρίω των αριθμών, αλλά τη ποιότητα του τουριστικού ρεύματο. Ο στόχο για την κρουαζιέρα, αριθμητικά, είναι να σας πω, η κρουαζιέρα είναι πιο πολύ ποιοτική. Αριθμητικά, ναι, ωραία να έρχονται μεγαλύτερα πλοία, να έρχονται ταυτόχρονα και πολλοί επιβάτες, αλλά πρέπει να τονίσουμε την εξαιρετική τους εμπειρία.